Σωστά αντιδρά η ελληνική πλευρά, κύριε Παπαναστάση, μέχρι τώρα. Ε, υπάρχει πρόβλημα και το πρόβλημα αυτό είναι σοβαρό. Το ότι δεκάδες χιλιάδες ε, πρόσφυγες και μετανάστες αυτή τη στιγμή απεγνωσμένα ψάχνουν να βρουν έναν τρόπο επιβίωσης και προσεγγίζουν τα ελληνικά σύνορα είναι ένα πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή απέναντι σε αυτές τις χιλιάδες τραγικές φιγούρες υπάρχει ένα οργανωμένο ένα οργανωμένο στρατό τακτικό και αντίστοιχα τμήματα ασφάλεια. Το θέμα είναι ποιο, ότι αυτή τη στιγμή η μεγάλη εικόνα η οποία προβάλλεται και τι τελευταίε μέρε πραγματικά δεν άκουσα πουθενά να ε, εμφανιστεί, να παρουσιαστεί η γενοσιουργό αιτία αυτού του προβλήματο. Και δεν είναι δυνατόν να εξετάζουμε ένα πρόβλημα και να μην ασχολείται κανεί με το τι γεννάει με αυτό. Δεν το μετέχουμε το πρόβλημα. σε αυτέ τι αιτίε που λέτε. Βεβαίω και μετέχουμε. και μετέχουμε. Κάτω τον και μετέχουμε. Μην ξεχνάμε ε μετέχουμε. ότι και είπε με ο, είπε ο προηγούμενο ο κύριο Φίλη ότι η πλειοψηφία αυτών των μεταναστών είναι από το Αφγανιστάν. Μην ξεχνάμε όμω mm. ότι η, η εισβολή της Τουρκίας στη Συρία mm -hmm. είναι εισβολή ενός κράτους σε ένα άλλο κράτος μέλος του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών. Ακούσατε εσείς κάποια παρατήρηση, κάποια, να, σηκώνετε κάποια κατακραυγή είτε από mm -hmm. την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε από την ελληνική κυβέρνηση, είτε από πουθενά. Σωστά Σιωπή. έχουν κλείσει τα 1,5 εκατομμύριο Ευρώ, κατά δήλωση των Τούρκων μετανάστες ξεκίνησαν και φεύγουν από τη Συρία. Ίσως δεν είναι αυτοί που έρχονται εδώ. Και εγώ θα δεχτώ ότι δεν είναι. Όμω ναι. Όμως αυτοί είναι ενδυνάμοι δυνάμει ε, άνθρωποι οι οποίοι εμείς να κρατήσουμε και τα, σύνορα, κ. Τα. Και τα σύνορα, κύριε μας... Παναστάση, και στη θάλασσα και στη γυζερά. τα, τα σύνορά μας, μας κλειστά. Αυτή τη στιγμή όλη η προσπάθεια είναι στο να κρυφτούν οι Ευθύνε και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ και, και κυρίως η συνευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης. Η ελληνική κυβέρνηση συμμετέχει σαν γενοσιο... στην γενοσιοργό αιτία ε, ναι. αυτού του προβλήματος. Ναι, αλλά ναι, σας ρωτάμε αν σωστά έκλεισαν τα σύνορα τα δύο τελευταία 24 ώρες και δεν μας Μα, απαντάτε. Μα κοιτάξτε, τα, τα σύνορα, τα, σύνορα, κάθε χώρας είναι ένας, μια γραμμή, ας πούμε, η οποία είναι ελεγχόμενη. Το ότι αυτή τη στιγμή χιλιάδες άνθρωποι εργαλειοποιούνται από την Τουρκία και όχι μόνο από την Τουρκία, εργαλειοποιούνται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην ξεχνάμε ότι τα hot spot είναι χώροι που παίρνουν συνέντευξη και μάλιστα με στοιχεία εργασιακής απασχόλησης. Μάλιστα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι εργαλειοποιημένοι. Άρα λοιπόν το θέμα είναι ποιο. Και Μια η πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος, να αν θέλετε, κρίσουμε, παιδιά, το, 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 η πρόταση πρόνο. του Κομμουνιστικού Κόμματος είναι αυτοί οι άνθρωποι να τους παρασχεθεί, όσοι μπαίνουν μες στην Ελλάδα, ναι. να τους παρασχεθεί ανθρωπιστική βοήθεια και κυρίως να τους παρασχεθούν να φύγουν για την ταξιδιωτικά έγγραφα μάλιστα. να πάνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αναζήτηση, είναι...